Καταρχήν, αγαπητοί συνάδελφοι, χίλια συγγνώμη που σας κουβαλάμε τέτοια εποχή σε γενικές συνελεύσεις. Έπρεπε να έχει γίνει πολύ γρηγορότερα και θα έπρεπε να γίνει και όταν τα ξενοδοχεία μας είναι ανοιχτά, γιατί είναι κατανοητό ότι πάρα πολλοί κόσμος είτε λείπει, είτε είχαν πάει πολύ στην έκθεση του Λονδίνου και ακόμα δεν έχουν γυρίσει. Μίλησα με αρκετούς ξενοδόχους, ειδικά τους μεγάλους, και δεν έχουμε επιστρέψει ακόμα. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος, να πούμε μερικά πράγματα. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω, μια που είναι και εδώ οι φίλοι μας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν κρύβει πίσω της τίποτα πολιτικό και τίποτα μυστικό. Άρα, παρακαλώ, ό,τι θέλετε πρέπει να ξεκαθαριστεί εδώ σήμερα. Έχουν ακουστεί απίστευτα πράγματα, απίστευτες ιστορίες, ενώ είναι ένα θέμα τόσο απλό που δύο χωρικοί θα μπορούσαν να το κλείσουν μεταξύ τους. Να ξεκαθαρίσουμε επίσης ότι, επειδή πάλι πολλά ακούστηκαν, ότι δεν είμαστε ούτε εναντίον του Δημάρχου, ούτε εναντίον του ΕΒΕΡ, ούτε εναντίον της ΔΕΤΑΠ, ούτε εναντίον κανενός. Αν κάθε στιγμή στέλνουμε, δίνουμε χέρι βοήθειας και ζητάμε βοήθεια, ούτε ντρεπόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια, αλλά ούτε και διστάζουμε να δώσουμε βοήθεια. Έχει μαζευτεί για αυτή την προσπάθεια ένας κουμπαράς που είναι ούτε πολύ μεγάλος ούτε πολύ μικρός, αλλά με δεδομένη τη στιγμή που έγινε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός. Έχουμε ξεκαθαρίσει, λυπάμαι που δεν είναι εδώ εκτός από την κυρία Παπαδούλη, την πρόεδρο των διαμερισμάτων, η κυρία Παπαδούλη που είναι, που την ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήταν εδώ και ο κύριος Βρακίδης και ο κύριος Σαράντης. Ο κύριος Βρακίδης λείπει στην Αθήνα για ένα πρόβλημα υγείας του παιδιού του και ο κύριος Σαράντης έφυγε το απόγευμα για Τουρκία. Χαιρετίζουν και στηρίζουν την προσπάθειά μας και στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια από την αρχή, άσχετα αν κατηγορούνται ορισμένες φορές από διάφορες πλευρές. Βλέπω εδώ τον κύριο Ιωαννίδη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τη Δημοτική Τηλεόραση, όλους τα blogs, δεν θυμάμαι τώρα από πού είναι όλοι, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε επίσης τον χαιρετισμό της κυρίας Κυπρέου, της Θέος Επάρχου και Περιφερειακής Συμβούλου, η οποία είναι μέλος του ενιαίου φορέα και πραγματικά στηρίζει την προσπάθειά μας. Μάλιστα, μαζί και με την κυρία Σβήνου, επίσης Περιφερειακή Σύμβουλο, έχουν ζητήσει από τον Περιφερειάρχη ό,τι χρήματα υπάρχουν στο Ταμείο της Περιφέρειας και είναι για τον τουρισμό, να δίδονται σε αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, αντί να σπαταλώνται σε εκθέσεις ίσως αμφιβόλου αποτελέσματος. Πραγματικά, χρήματα που δίνονται για συνδιαφήμιση με αεροπορικές εταιρείες είναι λεφτά που πιάνουν τόπο και είναι μηδαμινά σε σχέση με το αποτέλεσμα. Φίλοι που ταξίδεψαν, γιατί εγώ δεν έχω ταξιδέψει ποτέ με τη Ryanair, δεν έτυχε. Φίλοι όμως που ταξίδεψαν με τη Ryanair σε άλλους τουρισμούς έχουν δει, ας πούμε, σε ένα αεροδρόμιο της Ιταλίας με τεράστιο πανό να διαφημίζεται οικός. Ένα τέτοιο πανό σε ένα αεροδρόμιο την ώρα που πάει ο επιβάτης και δεν ξέρει που θέλει να πάει και του χτυπήσει το μάτι, αυτή η διαφήμιση, τα 180 χιλιάρικα δεν θα έφταναν μόνο για αυτό το πανό σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο. Η Ryanair μας διαφημίζει, και όλες αυτές οι εταιρείες,
μας διαφημίζουν στο ίντερνετ σε εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο. Μας διαφημίζει στο περιοδικό που έχει μέσα στην πτήση, άρα ακόμα και αν πετάει κάποιος από την Φραγκφούρτη στη Μαγιόρκα, βλέπει την ΚΟ και του μπαίνει στο μυαλό ότι κάποια στιγμή μπορεί να πετάξει στην ΚΟ. Και μας διαφημίζει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Αυτό που δεν μπορεί να βάλει στο συμβόλαιό της η Ryanair και κάθε Ryanair, δεν μπορεί να διευκρινίζει σε συμβόλαιο ότι θα πετάξω τόσες πτήσεις από αυτούς τους προορισμούς, γιατί απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα την κλείσουν. Λοιπόν, και ένα εκατομμύριο να τις δώσουμε, γιατί ακούστηκε ότι πρέπει το συμβόλαιο να διασφαλίσει τα συμφέροντα των νησιών κλπ. Κλπ. Το συμβόλαιο δεν μπορεί να διασφαλίζει τίποτα άλλο εκτός από συνδιαφήμιση. Δεν μπορεί να γράφει ούτε πόσες πτήσεις, ούτε από τι προορισμούς, ούτε τίποτα. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει αναστήσει όλο το πιστοποιητικό πρόγραμμα στο ίντερνετ, κλειδωμένο βέβαια, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε και για τι πράγμα θα υπογράψουμε αν συμφωνήσουμε. Έχει βεβαιώσει ότι με κανένα λόγο δεν θα είναι λιγότερες πτήσεις από ό,τι πέταξε το 2012 και βέβαια θα προσθεθεί ξανά και ο Οκτώβριος που χάθηκε άδικα όλων από εμάς. Εγώ έχω προσωπική πείρα γι' αυτό. Πελάτες μου, Ιταλοί, ακύρωσαν ενώ είχαν βγάλει εισιτήριο, τους επιστράφηκαν τα λεφτά τους πίσω. Είδα email που τους ζητούσε ή να τους επιστραφούν τα λεφτά τους ή να πετάξουν προς κάποιο άλλο προορισμό. Άρα λοιπόν χάσαμε χωρίς λόγο έναν ολόκληρο μήνα, πολλών από εμάς τα ξενοδοχεία έκλεισαν νωρίτερα, μόνο και μόνο για καπρίτσιο κάποιων, οι οποίοι θέλουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά μας. Οι επαφές μας με την Ryanair ξεκίνησαν, ή μάλλον θα πάω λίγο πιο μπροστά, πέρυσι τον Αύγουστο, προσωπικά, εγώ ζήτησα από τον Δήμαρχο Κο να συναντηθούμε με αποκλειστικό λόγο συζήτησης το θέμα της Ryanair. Βρεθήκαμε στην Μαρίνα της Κο, μείναμε μαζί μία ώρα και επί μία ώρα του ανέλυα τα ωφέλη και τις προοπτικές αυτής της εταιρείας και ήταν απόλυτα σύμφωνο. Συμφωνήσαμε μέσα στους επόμενους μήνες να βρισκόμαστε τακτικά, να κάνουμε ένα πλάνο για να μπορέσουμε να κάνουμε τα σχέδιά μας για το 2012, τη χρονιά που μας πέρασε. Από τότε μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες δεν τον ξαναείδα. Δεν σήκωνε τηλέφωνα, του καταθέταμε ένα σωρό αιτήσεις μαζί με την Ένωση Διαμερισμάτων, μαζί με τα εμπορικά καταστήματα, συνυπογράφοντες όλοι οι πρόεδροι. Απαξίωσε, δεν είδε ποτέ κανέναν μας και όχι μόνο αυτό. Δεν μας απάντησε ποτέ, ούτε η γραμματέας του. Τίποτα. Αφήναμε την αίτηση, παίρναμε αριθμό πρωτοκόλλου, είναι στα γραφεία μας οι αριθμοί, η κυρία Αναντάστα τις έχει, και δεν μας απάντησε ποτέ. Και έρχεται τον Μάιο, όταν πήγα με πρωτοβουλία του ενιαίου φορέα, συνυπογράφοντες όσοι αποτελούν τον ενιαίο φορέα, τον Ιανουάριο στην Αθήνα και συναντήθηκα με την τότε εκπρόσωπο της Ryanair, γιατί τώρα έχει αλλάξει, μαζί ευτυχώς, ευχαριστώ τον Θεό που πήρα, που ζήτησα και απέτησα να έρθει και ο κ. Μπαλαλής μαζί μου, γιατί θα με βγάζανε τρελό. Είδαμε λοιπόν την εκπρόσωπη της Ryanair, εγώ, ο κ. Μπαλαλής και ο κ. Καμπουράκης από τη Ρόδο. Ο κ. Καμπουράκης ήρθε με ένα πακέτο χρημάτων από τον Δήμο Ρόδου και από το ΕΒΕΔ. Είχε και ένα πακέτο από το ΕΒΕΔ για την ΚΟ, γιατί όσα πρέπει να δώσει το ΕΒΕΔ για τη Ρόδο, πρέπει να δώσει και για την ΚΟ. Άρα λοιπόν είχε εξουσιοδοτηθεί να πει ότι τόσα για την ΚΟ, τόσα για τη Ρόδο και τόσα από τον Προτούρ ή από τον Δήμο Ρόδου.
Εμείς στον ενιό φορέα τουρισμού είχαμε πάρει μια απόφαση ότι 105 με 110 χιλιάδες θα μπορούμε να δώσουμε από τα χρήματα που παίρνουμε από τον Δήμο σαν ενιός φορέας, αντί να πάνε σε την οποιαδήποτε άλλη διαφήμιση, μπορούν να διατεθούν. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα αν θα έπαιρνε απόφαση ο Δήμος να δώσει στην ΡΕΑ 9, θα μπορούσε από μόνος του ενιός φορέας να τα δώσει αυτά τα λεφτά. Τους το υποσχεθήκαμε, γυρίσαμε πίσω, συναντήθηκε ο κ. Μπαγαλής με τον κ. Δήμαρχο, του τα είπε και ο κ. Δήμαρχος διέταξε να γίνει μια επιτροπή που θα έκρινε αν είναι σκόπιμο και αν είναι επικερδές και αν συμφέρει την ΚΟ να πετάει η Ryanair. Έγινε μια επιτροπή που αποτελούνταν από τον κύριο Γιοργαρά, τον κύριο Μιλτιάδη Φάκο και τον κύριο Μπαγαλή. Ζήτησα σε αυτήν την επιτροπή να είμαι εγώ σαν σύμβουλος, ας πούμε, αν θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί μιλάω με τη Ryanair από το 2008. Ξέρω πώς σκέφτονται, ξέρω τα πάντα για αυτούς, τους έχω πια ζωγραφίσει στο μυαλό μου, πώς είναι. Αρνήθηκε ο κύριος Δήμαρχος να είμαι και εγώ στην Επιτροπή. Η Επιτροπή συνεδρίασε και έκρινε ότι είναι βεβαίως πολύ προς το συμφέρον της ΚΟ να πετάξει η Ryanair και να συμβληθούμε τη Ryanair. Μετά, όταν ανακοινώθηκε στον κύριο Δήμαρχο, ξαναέφτιαξε ακόμα μια Επιτροπή, γιατί μάλλον ήταν λαθασμένα τα αποτελέσματα της πρώτης Επιτροπής. Και η δεύτερη Επιτροπή του είπε ότι είναι συμφέρον. Και έκανε και τρίτη επιτροπή. Να δει αν είναι συμφέρον να πετάει Ryanair. Να δει αν είναι συμφέρον να μας αφήνει 85 με 100 εκατομμύρια ευρώ στο νησί. Από τα οποία το τυφοδό καταλαβαίνετε πόσο είναι για το Δήμο. Για να μην δώσουν 105.000 από το Δήμο. Τελειώνοντας όλες αυτές οι επιτροπές, είχε σαν αποτέλεσμα την παρέτηση του κυρίου Μπαγαλή με όσα συνέβησαν εκείνη την εποχή, τα κωμικοτραγικά. Ξαφνικά στις 9 Μαΐου, η μέρα των γενεθλίων μου, σαν δώρο, ο κύριος Δήμαρχος μου έκανε το εξής. Βγήκε και είπε ότι δεν πρώτη φορά ακούω για Ryanair, μου έστειλαν λέει μια επιστολή και μου λένε τελικά θα κάνετε αυτό το περίφημο συμβόλαιο ή θα σας παρατήσουμε. Και λέει, τι είναι αυτή, πρώτη φορά ακούω, λέει, πρώτη φορά είδα από τέτοια πράγματα. Τι είναι η Ryanair. Δηλαδή έκαμε τρεις επιτροπές για να αποφασίσουν να είναι και άκουσε για πρώτη φορά για τη Ryanair. Τέλος πάντων, μετά ανατέθηκε στο ΕΒΕΔ να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις. Από τον Μάιο περιμέναμε μέχρι τον τέλη Σεπτεμβρίου. Δώσαμε κάποια στιγμή συνθήκαμε από το ΕΒΕΔ οι φορείς που πήραμε τώρα μέρος στη σύμπραξη να συνυπογράψουμε κάποιο έγγραφο που έλεγε ότι τι ζητάμε ακριβώς από τη Ryanair και μας υποχρέωσαν να έχουμε μέσα και χειμερινούς μήνες αυτά που ζητάμε. Βέβαια ξέραμε ότι ποτέ τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά ή για την επόμενη δεν θα έβαζε η Ryanair μέσα στο συμβόλαιό της χειμώνα. Είπαμε ότι αυτό είναι αδύνατο να το υπογράψουμε και μάλιστα όταν είχε φτάσει και η ώρα νωρίς το πρωί η συνεδρίαση και πάει 2 ώρα τη νύχτα, είπα στον κύριο Χαντζημάρκο τότε ότι μπορεί να μείνουμε μέχρι τις 5 ώρα το πρωί, εγώ για χειμώνα να δώσω εντολή στο ΕΒΕΔ να διαπραγματευτεί για χειμώνα, δηλαδή να κάψω το νησί, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούν χειμώνα, δεν το κάνω. Μα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για διαπραγματευτικούς ρόλους και τέτοια πράγματα. Δεχθήκαμε τελικά να δώσουμε την εντολή στο ΕΒΕΔ από Μάρτιο μέχρι Νοέμβριο, συμπεριλαμβανομένου και του Μαρτίου και του Νοεμβρίου, γιατί είπαν ότι να βάλουμε 2 μήνες παραπάνω προς τα πίσω, στη διαπραγμάτευση θα μιλούσε. Τους το ξεκαθαρίσαμε ότι
έπρεπε να είναι όσο χαλαρή θα γινότανε προκειμένου να πετάνε τουλάχιστον Απρίλιο-Οκτώβριο. Από τότε κάθε φορά που θα έρθει κάποια συζήτηση για τη Ryanair, αυτό το χαρτί με τις υπογραφές μας λένε «Μα εσείς μας είπατε από τον Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο». Όταν πια κάποια στιγμή επικοινώνησα με τη Ryanair και του λέω «Τι γίνεται, γιατί από το ΕΠΕ δεν μαθαίναμε τίποτα. Οι συνομιλίες είναι απόρριτες και οι συνομιλίες είναι απόρριτες». Εμείς τους δώσαμε την εντολή να τις κάνουν συνομιλίες και εμείς δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι λένε για τις συνομιλίες. Πήρα λοιπόν τη Ryanair. Τι γίνεται. Τι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Ζητάνε κάποια πράγματα του ΕΠΕ που δεν μπορούμε να τα δεχτούμε εμείς. Παίρνει ο κύριος Σαράντης τον κύριο Πάπου. Τι γίνεται, απελθέτω από μένα το ποτήριο τούτο. Λέει, δεν μπορώ, έχουν σπάσει τα νεύρα μου, δεν μπορώ να συνεχίσω, σταματάω. Μετά από κάποιες μέρες παίρνω εγώ τηλέφωνο τον κύριο Πάπου. Τι γίνεται, Γιάννη, τι γίνεται, πρόεδρε. Του στέλνουμε κάτι email, δεν μας απαντάνε. Να βάγει σε υπόθεση. Τότε αρχίζουμε να ξυπνάμε και λέμε τι γίνεται. Και τότε βρισκόμαστε και λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε. Έπεσε λοιπόν η ιδέα να κάνουμε αυτή την, δεν ξέραμε τότε πώς θα το πούμε, αλλά τη σύμπραξη των τριών τουλάχιστον φορέων και τριών θα ήταν 10-15 φορείς, απλώς για γραφειοκρατικούς λόγους και για λόγους να μην χαθεί χρόνος και μετά βέβαια θα μπαίναν όλοι οι υπόλοιποι όπως μπήκαν και τα ταξί και το ΚΤΕΛ θέλει να μπει και όλοι οι υπόλοιποι. Μόλις κάναμε να στέλνουμε επιστολή βέβαια, πάντα φυλάμε τα ρούχα μας. Στέλνουμε μια επιστολή την οποία κρατάει η κυρία Παπαδούλη, για δείξτε την κυρία Παπαδούλη, αυτή την επιστολή, η οποία λέει στο ΕΒΕΡ, κύριε Πάπου, αφού βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα, καμία εξέλιξη μέχρι τώρα και επειδή διαβεβαιώσατε τον κύριο Σαράντη ότι σταματήσατε κάθε διαπραγμάτευση, σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάμε εμείς μια κίνηση για την ΚΟ και παρακαλούμε για τη συνεργασία και τη βοήθειά σας. Ποτέ δεν πήραμε καμία απάντηση, ούτε τηλεφωνικός ούτε γραπτός. Και ξεκινήσαμε. Την πρώτη μέρα που κάνουμε τη συνέντευξη τύπου για να ανακοινώσουμε ότι αρχίζουμε, αμέσως ανακοίνωση του ΕΒΕΔ, είμαστε στα πρόθυρα, τελειώνουμε, το κλείνουμε. Παίρνω τηλέφωνο πάλι τη Ραένη. Τι γίνεται, τι γίνεται, ό,τι ξέρεις, ό,τι σου έχω πει. Συνεχίζουμε, μετά από 2-3 μέρες λέμε ότι αρχίζουμε, γιατί θέλαμε 2-3 μέρες να το φτιάξουμε και να ανοίξουμε το λογαριασμό. Μόλις ανοίξουμε το λογαριασμό και ανακοινώνουμε το λογαριασμό, ξανά. Διαδίδεται παντού. Η Ryanair υπέγραψε. Ανάρτησε τις πτήσεις της. Όλα εντάξει. Η Ryanair μετά από συμφωνία με εμάς ανάρτησε τις πτήσεις της για να δούμε γιατί μιλάμε. Και για κανένα άλλο λόγο.